Να πάμε και καμιά κουβέντα. Σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, Μανώλη μου, γιατί είχαμε χθες ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που το έχουμε παρουσιάσει από νωρίς. Θα μας δώσεις και εσύ όλο το ρεπορτάζ, γιατί οι τουρκικές εφημερίδες το έχουν πολύ ψηλά. Αναφερόμαστε στην Ψέριμο και σε αυτό που έγινε από το κρακτικό πρακτορείο Ανατολού, Μανώλη. Και από το κρατικό κανάλι. Μαζί ήταν αυτά τα δύο. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Έχουμε δει τα ρεπορτάζ ιδιωτικών τηλεοπτικών δικτύων. Είχε επισκεφτεί το νησί ο Πρωθυπουργός και είχαν προσεγγίσει το νησί κάπως και έλεγαν «Να, εδώ είναι η Ψέριμος» και έλεγαν διάφορες θεωρίες. Ναι. Αυτό που συνέβη χτες πρέπει να αναλυθεί πάρα πολύ σοβαρά. Διότι μιλάμε για δύο μέσα ενημέρωσης, το κρατικό πρακτορείο Ανατολή, όπου με τηλεφακούς και με δορυφορικές φωτογραφίες έδειξε εικόνες κατηγορώντας την Ελλάδα ότι στρατιωτικοποιεί την Ψέριμο. Και ότι αυτό νησί είναι υπό αμφισβήτηση, ξέρω εγώ, η κυριαρχία του κτλ. Ναι. Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το TRT Haber, δημοσίευσε παρόμοιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες από το πρακτορείο Ανατολή, κάποιες δικές του, δείχνοντας και σημεία κάποιους στρατιώτες, τους κύκλωναν εκεί και λέγανε εδώ υπάρχει στρατιώτης, εδώ υπάρχουν δυνάμεις πυροβολικού και όλα αυτά. Αυτά όχι, τα πλάνα και οι εικόνες, Μανώλη, από πού είναι? Κάποια είναι δορυφορικά, κάποια άλλα όμως πρέπει να είναι από σκάφος. Με τηλεφακό. Ναι. Με τηλεφακό προφανώς, με σκάφο, mm-hmm. δεν το ξέρω αυτό. Και ποιος διοχέτευσε σαν τις φωτογραφίες, καταλαβαίνετε. Αλλά το θέμα είναι η δημοσίευση και όλη η θεωρία. Δηλαδή, βλέπουμε. Εντάξει, αυτές τις μέρες δεν βλέπουμε κάποιους Τούρκους αξιωματούχους να κάνουν δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα. Περιμένουν τι θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά κάνουν την βρώμικη δουλειά άλλοι, Μανώλη, εδώ. Μπορεί να μην κάνουν τη δουλειά αυτή η πολιτική. Την κάνουν τα μακριά χέρια των μέσων ενημέρωσης και του πρακτορείου. Αυτό είναι χειρότερο όπως γίνεται τώρα. Του κράτους. Έχει δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει Αθηναϊκό πρακτορείο και ΕΡΤ mm-hmm. να κάνουν κάτι παρόμοιο για κάποιο λόγο, οτιδήποτε. Έτσι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Σε ένα και τουρκικό αυτό νησί, τυχία, Μανώλη. Δηλαδή... Αυτό ας σκεφτούμε. Να πηγαίνουν δημοσιογράφοι από την ΕΡΤ, από τη δημόσια τηλεόραση, σε ένα τουρκικό νησί και να προβάλλουν εικόνες στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Για να διευκρινίσουμε, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν πήγαν στο νησί από απόσταση. Δηλαδή, πλησίασαν προφανώς με τηλεφακούς, γιατί ξέρετε, ναι. μπορεί να παρεξηγεί κάποιος και να πήγαν στην Ψέριμο και δεν το πήραμε χαμπάρι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι εξ αποστάσεως, αλλά στοχοποιούν. Mm-hmm. Και αυτό στοχοποιούν ότι είναι στρατιωτικοποιημένο. Θυμόμαστε τον Τζαβούσογλου που λέγε η κυριαρχία του θα αμφισβητηθεί σε περίπτωση που στρατιωτικοποιηθούν. Εγώ φίλτραρα κάποια ρεπορτάζ. Είχαν κάποια ρεπορτάζ που λέγαν ότι είναι τουρκικό νησί και κάτι. Απίθανα πράγματα. Αυτά τα βγάζουμε εκτός, γιατί είμαστε Sky, είμαστε ένα σοβαρό τηλεοπτικό δίκτυο. Ως ένα όριο μπορούμε να ακούμε κάποια πράγματα και νομίζω μπορούμε να δούμε το πρώτο το ρεπορτάζ, το τι βεβαίως, δείχνουν. Βεβαίως. Και θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχει σκεπτικό πίσω από όλα αυτά. Για να το δούμε. Keçi Adası Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısında. Uluslararası hukuka göre burada istihkam kurulması yasak. Ancak Yunan unsurlarının adadaki yapılaşması devam ediyor. Anadolu Ajansı buradaki silahlanma faaliyetlerini görüntüledi. Bayrağın iki yanındaki topçu bataryaları da görüntülere yansıyor. Helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ve gözetleme kuleleri de bulunuyor. Tansiyon, Miçotakis'in 2 Haziran'da adaya yaptığı ziyaretle yükselmişti. Αυτό τώρα το συνδέουν όλο... και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ, Μανώλη. Έχουν λένε ότι πλάνα. Αυξήθηκε έχουν η ένταση, πλάνα, λένε, κανονικά. Με την έλευση του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι για την Ψέριμο. Επειδή θυμάμαι στο παρελθόν, να σας πω στο παρελθόν, 1996 ημία που έδειχναν τις κατσίκες και το βοσκό που πηγαίνει στα ημία πριν γίνει το γεγονός των ημίων, πάλι με τηλεφακούς και τέτοια, ρεπορτάζ. Μα όλον το μυαλό εκεί πήγε, Μανώλη. Όλον το μυαλό πήγε εκεί. Γιατί μοιάζει το περιβάλλον αυτό που δημιουργείται τώρα με το περιβάλλον που πήγε να δημιουργηθεί και δημιουργήθηκε τελικά το 96. Και αν το συνδυάσουμε με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Τσαβούσογλου, ότι όσο η Ελλάδα συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί περιοχές και ελληνικά νησιά, εμείς θα θέσουμε επισήμως το ζήτημα κυριαρχίας, αμφισβήτησης κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Είναι σαν να προετοιμάζουν, το ερώτημα είναι αν προετοιμάζουν κάτι, Μανώλη.
Γιατί κάποιος μπορεί να το αναλύσει και να πει, παιδιά, έλα μου, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Εγώ σας, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σοβαρό, αλλά βεβαίως μπορεί να κάνω λάθος. Και εύχομαι εγώ να κάνω λάθος. Γιατί βλέπουμε εφημερίδα Ξαμ, επειδή το νησί το λένε Κατσίκε, Κατσικονήσι, του Κιτσί. Εδώ λέει κατσίκες με στρατιωτικές στολές. Δηλαδή, ηρωνικό στήθος, δείχνει, κυκλώνει τους φαντάρους, τους Έλληνες φαντάρους. Ένα φυλάκιο λέει. Και βεβαίως πρέπει να είναι αποστρατηγικοποιημένο το νησί, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων, λέει, το νησί αυτό και το έχουν στρατηγικοποιήσει. Βέβαια, στο ρεπορτάζ του Πρακτορείου Ανατολή έλεγαν ότι είναι 20 φαντάροι εκεί. Εγώ δεν ξέρω αν είναι στρατηγικοποιημένο, δεν ξέρω αν υπάρχουν φαντάροι. Ο καθένας αυτά τα θέματα είναι διαφορετικού τύπου. Δεν είναι να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, ο καθένας τι δυνάμεις έχει πού. Αυτά είναι άλλες δουλειές. Λοιπόν. Εδώ λέει οπλοστάσιο της Ελλάδος στη Ψέριμο, δείχνει το Μητσοτάκη που είχε πάει εκεί, δείχνει τον Τσίπρα, δείχνει τον Παυλόπουλο και λέει η Αθήνα στέγια το κάνει αυτό. Ισχυρίζεται ότι βρίσκεται εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, αυτό και αν είναι άσχετο, διότι στην περιοχή αυτή ισχύει η μέση γραμμή, δηλαδή εκεί αν είναι 6 μίλια η απόσταση, 3 μίλια είναι τα τουρκικά χωρικά ύδατα, 3 μίλια είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Το ένα, Αξάμ, περιμένετε, δεν τελειώσαμε. Όταν λέμε δημιουργούν κλίμα. Λοιπόν, γεννή ΑΦΑΚ. Η Ελλάδα πιάστηκε από αυτό το φόρο. Εδώ έχει ολόσαλη εδώ. Είναι η Ψέριμο σε απόσταση μόλις 8 χιλιόμετρων από την Αλικανασό, Μποντρούμ. Έγινε στρατιωτική βάση η Ψέριμος. Δεν ισχύει, εδώ δεν υπακούν στη Λοζάνη, λέει. Ο Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το νησί και βεβαίως υποστηρίζει ότι υπάρχει μια ολόκληρη στρατιωτική βάση στην Ψέριμο. Δεν τελειώσαμε βέβαια και εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι οριζόντια σήμερα στον τύπο, Μανώλη, έτσι. Είναι σαν να βάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία αυτού που λένε. Δηλαδή ότι να η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά της. Δηλαδή τα νησιά της. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ελληνικό έδαφος, Μανώλη. Και σήμερα, όπως ξέρεις, έχουμε μια σύνοδο κορυφής. Και αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία και για το Μητσοτάκη. Αφού μιλάμε για αποδείξεις. Για να τα βάλεις στο τραπέζι πάνω τη συνόδου. Και ξέρεις ότι εκεί αρχίζει σιγά σιγά το θέμα να συζητείται πολύ πιο σοβαρά από το παρελθόν και να έχουμε ένα προσχέδιο καταδίκης για την Τουρκία. Αυτό μπορεί να είναι και όπλο για την Ελλάδα. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Που συνέβη χθες με την Ψέριμο, Μανώλη. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Αυτό που μπορώ να πω εγώ να συνεχίσω το ρεπορτάζ. Η εφημερίδα Σαββάχ. Η Ελλάδα δεν σταματάει τις προβοκάτσιες. Δείχνει πάλι το στρατιωτικό φυλάκι όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν και ότι υπάρχουν βαριά όπλα και βεβαίως δυνάμεις του πυροβολικού, λέει εδώ. Και βεβαίως τα ρεπορτάζ αυτά συνεχίζονται. Μάλιστα. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή, διότι αν ξεκινάμε από την Ψέριμο μπορεί να δούμε διάφορα ρεπορτάζ στο επόμενο διάστημα. Μιλάμε για κρατικό πρακτορείο Ανατολή, κρατική τηλεόραση. Τώρα θα δείτε όμως βέβαια, όταν βγαίνουν από εκεί τα μέσα, από το κράτος τέτοια ρεπορτάζ, αρχίζουν και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά δίκτυα να ασχολούνται με την Ψέριμο, μέχρι στιγμής για την Ψέριμο. Θυμάστε για το Καστελόριζο πριν 2 χρόνια. Βεβαίως. Όταν έβγαιναν οι φαντάροι από το ferry boat, έλεγαν ού στρατιωτικοποιούν το νησί, ού πηγαίνει η Σακελεροπούλου στο Καστελόριζο και γιατί πάει στο Καστελόριζο, δεν πάει αλλού. Τώρα μπήκε στο μάτι του κυκλώνα η Ψέριμος, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Με τηλεφακούς, με δορυφορικές, να φαντάρι, να το ένα. Πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό λέω μόνο. Δείτε και το επόμενο ρεπορτάζ. Για να το δω. Bodrum'un 8 kilometre açığında bulunan statüsü belirsiz Keçi Adası'nda Yunanistan'a ait ağır silahlar görüntülendi. Silahsızlandırılması gereken ancak askeri tesisin görüldüğü adaya Yunanistan bayrağı da çizildi. Emekli askerlere göre bu bir provokasyon. Ege Denizi'nde 12 adalar olarak bilinen adaların olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor. Bunlardan biri olan Keçi Adası, Bodrum'un Turgut Reis Mahallesi'ne en yakın ada. Μιλούν για προβοκάτσια. Συνεχίζεται το σκηνικό, Μανώλη, κανονικά. Και το θέμα είναι ότι μπορεί και να επεκταθεί αυτό, Μανώλη. Δηλαδή όταν ο τύπος μπαίνει σε αυτή τη λογική των ακροτήτων, έχοντας πάρει τη σκητάλη από την κυβέρνηση επίσημα, καταλαβαίνουν που μπορεί να φτάσει. Και το ερώτημα είναι. Γιατί εδώ αυτοί βλέπουν τώρα πεδίο, κάρτα μπιάνκα, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δημιουργείται ένα κλίμα, Μανώλη, εν ώψη της Συνόδου ή μπορεί να δούμε και κάτι πιο σοβαρό.
Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα. Αν βλέπουμε τέτοια ρεπορτάζ, δεν μιλάμε για ιδιωτικά δίκτυα, μιλάμε για κρατικά δίκτυα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και δεν είναι μόνο μέχρι τη Σύνοδο, όλο το καλοκαίρι και μέχρι να φτάσει η Τουρκία σε εκλογές, διότι αυτό σήμερα είναι με τηλεφακούς, αργότερα δεν ξέρουμε πώς θα είναι, τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή άκουγα έναν πρώην αξιωματικό σε αυτό το ρεπορτάζ να λέει βάλανε φαντάρους, λέει, εκεί, γιατί άμα πάμε να προσεγγίσουμε το νησί όπως τα Ήμια για να μας εμποδίσουν να δημιουργηθεί σύγκρουση. Δηλαδή, σας λέω, όταν έβλεπα την εικόνα χτες στη μία παέταρτο, εγώ θυμήθηκα κάτι. Και λέω, αμάν, μακριά. Δηλαδή, μακριά και οι δύο χώρες. Ναι, μακριά. Εγώ θυμάμαι δηλαδή, και εσένα πάντως να λες και να συζητάμε εδώ μαζί, πριν από 2 εβδομάδες, 3 με το Μητσοτάκη Ισιόκ, που λέγαμε ότι πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή μας στα νησιά. Το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, Μανώλη. Ναι, διότι έχουμε μια Τουρκία που επίσημα και δεν έχει αλλάξει γνώμη από όσο γνωρίζω, έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση που αυτά τα στρατεύματα που ισχυρίζονται ότι βρίσκονται στα νησιά, αν δεν φύγουν, τότε η Τουρκία θα αμφισβητήσει την κυριαρχία τους. Έχει δηλώσει ο Μεύλουτ Σαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, σε συνομιλία του με Τούρκους δημοσιογράφους, έχει πει ότι υπάρχουν νησιά, νησίδες, βλαχονησίδες που δεν έχει διευκρινιστεί η κυριαρχία τους, όπως λένε και στο ρεπορτάζ, δηλαδή για την Ψέριμο. Υπάρχουν επίσημες αναφορές προς αυτήν την κατεύθυνση. Το έχει ζητήσει επίσημα η Τουρκία την αποστρατικοποίησή τους με επιστολή στον ΟΗΕ. Άρα μιλάμε για μια συστηματική πολιτική. Προσέξτε, μπορεί να δούμε μια αλλαγή κλίματος, να τα πούνε οι υπουργοί των δύο χωρών, αλλά η πολιτική παραμένει ίδια. Δηλαδή εκεί είναι στο τραπέζι, υπάρχει έτσι, επιστολή. Σωστά, Μανώλη. Δηλαδή, αλλαγή συνόρων ζητάει η Τουρκία σε περίπτωση που δεν φύγουν τα στρατεύματα από τα νησιά. Άρα χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, η προσπάθεια αυτή, όχι ότι θα επιτευχθεί ο στόχος, αμάν, αλλά μακριά, δηλαδή δεν θέλουμε και για τις δύο χώρες εκείνες τις παλιές εποχές, γιατί πραγματικά μακριά από εμάς. Εμείς πάντα θέλουμε ΝΑΤΟ, την ηρεμία. Καταλαβαίνεις, Μανώλη, ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο, να θέσει τα ζητήματα δηλαδή μέσα στη συμμαχία, ή θα εξαρτηθεί σε έναν βαθμό και από ό,τι θα γίνει σήμερα στη Σύνοδο και στο πώς θα κινηθεί η Ελλάδα, που και η Ελλάδα είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Θα τεθούν όλα τα ζητήματα από το πιο επίσημο τρόπο. Η Ελλάδα τα έχει ήδη τα ζητήματα, Μανώλη, και έχει πάρει και το προσχέδιο. Το προσχέδιο καταδικάζει την Τουρκία και της λέει να απέχει από τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό μπορεί να σκληρύνει κιόλα. Λαμβάνεται υπόψη αυτό όμως από την άλλη πλευρά. Το λαμβάνουν υπόψη σίγουρα, γιατί καταλαβαίνουν και το κλίμα. Θα δούμε, οι λέξεις παίζουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι το προσχέδιο, οι λέξεις μπορεί να αλλάξουν ενδιάμεσα. Θα δούμε. Ναι, βέβαια. Και από εκεί πέρα η Τουρκία θα κρίνει, όπως και στο ΝΑΤΟ, σε περίπτωση πώς θα είναι το κλίμα. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα της Σουηδίας-Φινλανδίας. Αν βάλει βέτο η Τουρκία εκεί, δηλαδή να θέσει και θέμα στρατιωτικοποίηση νησιών, θα είναι πολύ ακραίο σενάριο. Αν το δούμε και αυτό, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως είναι και η ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη 5 Ιουλίου, που επειδή υπάρχει το θέμα της ομιλίας του Κογκρέσου, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει η φακή, δηλαδή όλα θα σταθούν εκεί. Ακριβώς. Τώρα, επειδή θα μου πει κάποιος, μα γιατί ασχολούνται τόσο πολύ τα νησιά, Ψέριμος, Γιουνανιστάν, συνέχεια. Πρώτον, δεν βλέπουμε αυτές τις ημέρες το ζήτημα της Συρίας. Δηλαδή, μάλλον εκεί κάποιοι ίσως είπαν για μερικές μέρες, για μερικές εβδομάδες, πατήστε φρένο, δεν υπάρχει. Δεύτερον, οικονομία. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θα μου πει κάποιος, μα υπερβάζεις, έχουμε επισκεφτεί την πόλη, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, πάρα πολύ για καλά για 5 εκατομμύρια Τούρκους και τους τουρίστες που βλέπετε στους δρόμους, που αγοράζουν ακίνητα οι Άραβες κτλ.